να κάνουν recover και να κάμψουν στις έξω πάσεις από μέσα προς τα έξω για τα ελεύθερα σου της Οράντα, για να μπορέσουν να αλλάξουν το rebound και να ανοίξουν το γήπεδο η ομάδα του Κεραυνού. Λοιπόν, τον Τζάμπολ, άρα ο Σογκρουμπάλη και τον Όγδεν, η ομάδα της Οράντα θα έχει την πρώτη επίδεση με τον Ρίτσαρντ και τον Νταρόλης. Πάσα στην γωνία, Νικολέσκου σουτάρει άστοχα. Υπάρχει ένα πέσιμο εκεί. Κέρδισαν οι Ρουμάνοι το θετικό rebound και ένα εύκολο καλάθι από τον Λιθουανό, τον Νταρόλης. Ο Νίλ κάνει πορεία την προσποίηση. Ρίτσαρντ για τρεις μέσα. 7-9. Περιμένει το Νίκο το Σιλιανού. Πέρασε ο Κρουμπάλι πολύ έξυπνα. 9 όλα. Κάνει λάθος. Σάιμον πάει μέχρι το καλάδι και φάουλ. 11-9. Κρουμπάλι βρίσκει τον Μπέρν. Ωραία κίνησή του και εύστοχο το σούτου. 21-16. Κρατάει μια μικρή απόσταση ο Κεραυνός από την Οράντα. Ο Νίλ αμέσως για τρεις. Μειώνει το καλάθι, 23-21. Ο Κρουμπάλι κατεβάζει τον Πιέζο Κάρτερ. Καταφέρει να περάσει στον Αμπές που σηκώνεται και με έναν εντυπωσιακό τρόπο να σκοράρει. 31-24. Πολύ δύσκολο καλάθι. Πολύ καλό τελείωμα από τον Μπέρντς. Πολύ καλό. Και πάλι μπάλα στον Νίλ. Σταμάτησε την τρίπλα. Άλλαξε με τον Χολτ. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ρουμάνων. Σουτ για 3 από τον Νίλ. Εύστοχος. 35-29. Εξαιρετικός σουτέρ. Δεν πρέπει να τον αφήσει ο Κεραυνός να βρει ρυθμό. Ο Σάιμον ο Μιχαήλ μάζεψε το μακρινό rebound. Το screen από τον Μαραγκό. Λύστηκε ο Σάιμον. Ψάχνει πάσα. Μαραγκός δίνει τη βοήθεια. Θα πάει στο ένα εναντίον ενός. Θα σηκωθεί για σκοράρι. Στην επιθετική εξίσου για τον Κεραυνό. Δεν μπορεί να αντέξει μέχρι τέλους ο Μπέρνς και ο Κουμπάλι να τραβάνε το σκορ μόνοι τους. Αλλά αυτό που θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ο Κεραυνός είναι να παίξει πιο κοντινά στα μακρινά σουτ της Οράντα. Νομίζω ότι έχουν 6 στα 12 μέχρι τώρα. Έχουν σουτάρει με 50%. 6-13. Τη στιγμή που ο Κεραυνός είναι στα 0 σουτ από την περιφέρεια. 0-6. Να δούμε. Μια πάσα εκεί που θα την σταματήσει εύκολα ο Μπαράκος. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό που σχεδίασε ο προπονητής της Οράντα. Δεν ήταν με καθαρή φάση. Εν πάση περιπτώσει το ημίχρονο τελείωσε. Ο Κεραυνός είναι 6 πόντους μπροστά και αυτό είναι πολύ καλό. Θα σηκωθεί. Ο Κουμπάλι θα αστοχίσει μπροστά στον Όπτεν. Νομίζω ότι έπαιξε καλή άμυνα σε αυτή τη φάση ο Όπτεν πάνω στον Κουμπάλι. Το άφησε το σουτ. Αλλά αστοχίσε και από την άλλη ο Νίλ θα πετύχει το πόδο. Εδώ νομίζω πλήθηκε το φάουλ ο Μπέρνς. Σουτ για 3 από τον Νίλ, εύστοχο. Ισοφαρίζει 49 όλα. Ο Ρίτσαρντ, ο Νίλ, θα σουτάρει για 3, εύστοχος. Προβάδισμα για την έχει πάρει φωτιά Ρώτα. Ο Νίλ έχει σημειώσει νομίζω 3 συγχωμένα τρίποντα. Με κίνδυνο 1-4 φάουλ που θα βγάλει τελώς εκτός αγώνα. Για 3 μέσα και ο Ρίτσαρντ. 51-55. Ο Νίλ και άνοιξε το παιχνίδι. Στυλιανού το πρώτο τρίποντο του Κεραυνού στο παιχνίδι. 54-55. Επιτέλους θα λέγαμε. Ο Μπένσον Τόμας, ο Σάιμον, ο Στυλιανού από τη γωνία για 3 μέσα. 57-55 με 2 τρίποντα από τον Νίκο τον Στυλιανού. Ο Μπένσον θα πάει το σκριν από τον Μαραγκό. Έχει τον Ρίτσαρντ πάνω του, πάει ο Χόλτ, δεν πάει, έχει το σούτ και θα σκοράρει. 65-60 και τέλος της τρίτης. 73 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Νίλ στέκεται και σουτάρει για 3 μέσα. Τι έβαλε ο Νίλ. 75 όλα. Απίθανο σούτ. Τουλάχιστον από την κερκίδα που δεν βλέπετε εσείς. Είναι απέναντι. Επαναφορά από τον Κάρτερ. Ο Νίλ, ο Τόμας πάνω του, δεν έβγαλε την καλή άμυνα, πριν 4, Τόμας σηκώνει τον Νίλ για 3, αστοχή, το rebound, τέλος αγώνα, ο Κεραυνός παίρνει την νίκη, 77-75, με την πολύ καλή άμυνα που έβγαλε δεύτερη συνεχόμενη ο Τόμας πάνω στον Νίλ.
δεύτερη συνεχόμενη άμυνα.